Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί αυτό το υπέροχο μπόχο τσαντάκι με τα πον-πον που δημιούργησε η Κατερίνα Λιβανού στο Handybrand. Υπάρχει σε 5 υπέροχα χρώματα. Είναι ένα μπόχο τσαντάκι καλοκαιρινό. Σας έταξε λοιπόν η Κατερίνα να κάνουμε ένα σύντομο βιντεάκι με οδηγίες γιατί τα Handybrand Girls θέλουν να προλάβουν τις διακοπές τους, οπότε ελάτε να φτιάξουμε γρήγορα ένα όμορφο τσαντάκι για να το πάρουμε μαζί στις διακοπές μας. Το kit έρχεται με μία μπομπίνα νήμα 500 γραμμάρια, με τη λινάτσα που χρησιμοποιούμε για φόδρα γιατί ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το στυλ και τα πονπον που θα το διακοσμήσουμε. Επίσης ένα κούμπομα μαγνητικό. Το συγκεκριμένο νήμα είναι χοντρό όπως είδατε. 7 ή 8 νούμερο βελονάκι χρησιμοποιούμε. Εγώ επειδή πλέκω λίγο σφιχτά θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 8. Και πάμε να κάνουμε, να βάλουμε 35 πόντους στην αρχική μας αλυσίδα και ένα ακόμα για να γυρίσουμε. Γυρίζουμε πίσω με άριχτα. Όπως σας έχω δείξει σε όλα μου τα βίντεο, τα άριχτα τα κάνω στην πίσω θηλιά της αρχικής αλυσίδας για να έχω ένα πολύ ωραίο τελείωμα κάτω-κάτω. 35 άριχτα λοιπόν θα κάνουμε. Έχουμε αυτή την πρώτη μας σειρά που αρχίζει και διαμορφώνει το μήκος από το τσαντάκι μας. Πάμε λοιπόν, όταν φτάσουμε στο τέλος, στον 35ο πόντο, στον ίδιο πόντο κάνουμε άλλο ένα άριχτο, που είναι η κορυφή, για το καπάκι μας και άλλον ένα που είναι για να γυρίσουμε από την κάτω σειρά. Άρα στον τελευταίο μας πόντο κάνουμε 3 πόντους μαζί. Το 35ο έχει άλλους 2 πόντους μέσα και τώρα γυρνά από την κάτω πλευρά της αλυσίδας και κάνουμε 34 άριχτα, δηλαδή σύνολο 35. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς μας. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Εδώ είναι το ίσιο κομμάτι από το τσαντάκι μας. Δεν κάνουμε αυξήσεις, δεν δημιουργούμε στρογγυλάδα. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω 34 άριχτα. Φτάνοντας στο τέλος, είναι οι 3 πόντοι που είχα κάνει για να γίνει στρογγυλό. Στον πρώτο πόντο 2 άριχτα, στο δεύτερο πόντο 2 άριχτα και στον τρίτο 2 άριχτα. Τους 3 πόντους τους κάναμε 6. Με αυτές τις αυξήσεις λοιπόν, και γυρίζω από την κάτω πλευρά του πλεκτού μου τώρα και δημιουργώ αυτή τη στρογγυλάδα που θέλω το καπάκι μου. Μετά τους 6 πόντους, συνεχίζω με απλά άριχτα, τα οποία θα πρέπει να είναι 34 μέχρι το τέλος της σειράς. Στο τέλος πάλι κάνουμε το ίδιο, μια λυσίδα γυρίζουμε, ξεκινάμε να γυρίσουμε πίσω με άριχτα, κάνοντας 34 άριχτα. Όταν φτάσουμε στις 2 πρώτες αυξήσεις, θα είναι 34 τα άριχτα, πάντα 34 θα είναι, γιατί είναι σε αυτή την ευθεία τα άριχτά μου. Και εδώ λοιπόν είμαι εκεί που είχα κάνει πριν τους 2 πόντους μαζί. 2 πόντους μαζί. Τώρα θα κάνω κατευθείαν αύξηση 2 πόντους.
ένα άριχτο, αύξηση με δύο άριχτα, δύο πόντι στο ίδιο, ένα άριχτο, αύξηση με δύο άριχτα. Ένας πόντος που είναι μετά την αύξηση, να τη στρογγυλή και συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς με 34 άριχτα. Για να καταλάβετε λίγο, να μπείτε στο σκεπτικό, πώς, τι κάνουμε όταν πλέκουμε ένα στρογγυλό μοτίφι ή τα σκουφάκια που ξεκινάμε. Ξεκινάμε με 2 πόντους σε κάθε φύλλα, πάμε αύξηση 1 ποδαράκι, αύξηση 2 ποδαράκια, αύξηση 3 ποδαράκια, αύξηση 4 ποδαράκια. Έτσι ακριβώς θα γίνει και εδώ. Κάθε φορά που φτάνουμε τους 34 πόντους, στην ίσια πλευρά κάνουμε αύξηση. Στην επόμενη σειρά θα χρειαστεί να κάνω 2 άριχτα. Ξανά η επόμενη σειρά, εκεί που τελειώνουν τα 34 άριχτα, 2 πόντους μαζί, 3 άριχτα. 2 πόντους, 3 άριχτα. Και έτσι συνεχίζουμε όλες μας τις σειρές. Είναι το ίδιο σκεπτικό, σαν να κάνουμε ένα στρογγυλό μοτίφ. Πήγα στην επόμενη σειρά, έχω γυρίσει. Ο λόγος που τα μετράω και σας λέω συνέχεια 34 άριχτα είναι ο εξής. Εάν δεν μετρήσουμε τα άριχτά μας, θα πρέπει ή να βάλουμε ποντοδείκτες στις αυξήσεις ή να ψάχνουμε πού ακριβώς έχουμε κάνει την αύξηση για να μην μπερδευτούμε. Ενώ εγώ τώρα ξέρω πόσα άριχτα έχω στη φαρδιά πλευρά μου, τα μετράω και με το που τελειώνω ξέρω ότι πρέπει να αρχίσω τις αυξήσεις μου. Εδώ λοιπόν, έκανα 34 άριχτα, κάνω την αύξησή μου, πριν τι είχα κάνει, ένα άριχτο, τώρα θα κάνω 2 άριχτα. Και πάμε για την αύξηση. 2 άριχτα, στον ίδιο, 2 άριχτα, στους 2 επόμενους πόντους, αύξηση. Δύο άριχτα στους 2 επόμενους πόντους και αφού μετρήσω τα 2 άριχτα, δεν κάνω άλλη αύξηση, το λέω για να ξέρω ότι από εδώ και πέρα θα μετρήσω και θα είναι 34. Σε κάθε σειρά, σε 3 σημεία κάνουμε αυξήσεις, στις 2 άκρες και στη μέση. 3 αυξήσεις λοιπόν σε κάθε στρογγυλό σημείο του πλεκτού μου. 34 άριχτα, η επόμενη σειρά μου, 34 άριχτα και αύξηση κατευθείαν. Μετά την αύξηση στην προηγούμενη σειρά πόσα κάναμε, 2, τώρα θα κάνουμε 3. 1, 2, 3 άριχτα στους 3 επόμενους πόντους. Αύξηση. Η τρίτη μου αύξηση και για αυτή τη σειρά και τελευταία. Μετά την αύξηση μετράμε τα 3 ποδαράκια, τους 3 πόντους μας, τα 3 άριχτα και μας έχουν μείνει 34 άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε να κάνουμε καμιά σειρά ακόμα μαζί. Είμαι από την ανάποδη πλευρά, κάνω 34 άριχτα και ξεκινάω τις αυξήσεις μου. Έχω κάνει τα 34 και κάνω αύξηση. 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Στην προηγούμενη σειρά πόσα άριχτα είχαμε κάνει, 3, άρα τώρα θέλουμε 4 άριχτα ενδιάμεσα στις αυξήσεις μας.
Τεσσεράριχτα μία αύξηση. Τέσσερα ρίχτα στη σειρά. Αύξηση. Λοιπόν, μη σας ξεγελάει που η τελευταία αύξηση είναι τόσο ψηλά. Δεν θα κάνετε άλλη. Τρεις κάνουμε σε κάθε σειρά. Γιατί γυρνώντας, οι 34 πόντοι σταματάνε εδώ. Οπότε εδώ θα γίνει η επόμενη αύξηση. Έτσι θα βγει στρογγυλό. Αλλιώς θα βγαίνει πολύγωνο. Αν μετρήσουμε λοιπόν τους υπόλοιπους πόντους, είναι 34. Η επόμενη σειρά. Τριάντα τέσσερις πόντι και ξεκινάμε την αύξηση. Ενδιάμεσα 5 άριχτα για αυτή τη σειρά. Στην επόμενη σειρά αύξηση 6 άριχτα. Αύξηση και 7 άριχτα, αύξηση και 8 άριχτα. Εγώ ολοκλήρωσα το κομμάτι, το πάνελ της τσάντας μου. Χρησιμοποίησα όλο το νήμα για όσο μέγεθος μου έδωσε. Είναι μεγάλος φάκελος, θα το μετρήσω και θα σας πω. Έκανα και πάνω περιμετρικά για να ισιώσω την πλευρά αυτή που δεν είχε αυξήσεις. Από αυτή την πλευρά είναι έτσι. Να σας πω ότι το δικό μου κομμάτι με όλη την μπομπίνα των 500 γραμμαρίων και βελονάκι νούμερο 8 μου έδωσε 30 εκατοστά φάρδος και 65 εκατοστά μήκος. Και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διπλώσουμε το κομμάτι μας, τις δύο πλευρές της τσάντας και να γυρίσουμε το στρογγυλό για να γίνει καπάκι. Τόσο απλό. Ενώνουμε τα δύο πλάινα και ο φακελός μας είναι έτοιμος. Λοιπόν, αφού αποφασίσουμε πού θέλουμε να το διπλώσουμε, άλλη κυρία μπορεί να το θέλει πιο μεγάλο, άλλη κυρία πιο κοντό. Εγώ επέλεξα να φτάνει το καπάκι σχεδόν μέχρι κάτω. Θα βάλω εκεί ακριβώς που διπλώνει δύο σημαδάκια. Για να ξέρω μέχρι πού θα ράψω το πομπόν μου. Να σας πω ότι η καλή πλευρά του πλεκτού θεωρώ αυτή που έχω σχηματίσει την ρίγα στην αρχική σειρά και βέβαια η ουρά από το νήμα που ξεκίνησα είναι από τη μέσα πλευρά. Επέλεξα λοιπόν να τελειώσω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά του πλεκτού για να έχω ορατή την κοτσίδα που δημιουργεί στο τελείωμα. Βάζουμε τα πομπόν όπως μας αρέσει εμάς επάνω. Είναι μια μπόχο πολύχρωμη τσάντα. Παίρνουμε την κλωστή πετονιά, επειδή είναι διάφανη και δεν θα φαίνεται, για να ράψουμε τα πομπόν μας ένα-ένα επάνω στη τσάντα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η κλωστή αυτή η πετονιά περνάει μέσα από το πομπόν. Περίπου κάθε δεύτερη θηλιά, κάθε δεύτερο πόντο ράβω ένα πομπόν. Και είναι έτοιμη. Αυτή ήταν η εύκολη τσάντα μας λοιπόν για σήμερα. Διαλέξτε το δικό σας χρώμα και κάντε το υπέροχο μπόχο τσαντάκι με πομπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο.